κοινωνικό κομμάτι του τι έγινε και πώς έγινε ο αγώνας της ΕΡΤ, όπως και στο βιβλίο είναι μια καταγραφή, ένα ημερολόγιο όλων όσα έζησα εγώ τότε μέσα από την δράση μας, ανεβαίνοντας εδώ στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες περιφερειακές πόλεις για να κρατήσουμε, να δώσουμε συμπαράσταση στους φίλους που αγωνίζονταν εδώ και να κρατήσουμε την ΕΡΤ ζωντανή, είναι αυτό το διπορικό. Και οι εικόνες που θα δείτε είναι αυτό το διπορικό. Από την πρωινή ενημέρωση που αναγκάστηκε να πάρει τους δρόμους, να φύγει από την Αθήνα και το Ραδιομέγαρο που έπεσε πλέον από τις 7 Νοέμβρη του 2013 στα χέρια των αρχών με την κατάληψη από την πλευρά των ΜΑΤ. Θα δείτε και τις εικόνες και να προσπαθήσουμε να αφουγκραστούμε το τι γίνεται πέρα από την Αθήνα, έξω από την Αθήνα. Αφού ότι, εντάξει, ιδεολογικά θεωρώ και θεωρούμε κάποιοι εξημών που δώσαμε τον αγώνα ότι δεν είναι μόνο η Αθήνα το κέντρο της όλης ιστορίας και αποδείχθηκε περίτρανα, έτσι. Δεν θα υπήρχε καμία Αθήνα να κρατήσει τον αγώνα αν δεν υπήρχε περιφέρεια με την τόσο δυναμική της παρουσία και δεν υπήρχε αυτό το κέντρο εδώ, αγώνα, η ΕΡΤ3, στο οποίο ανεβήκαμε κι εμείς και συναντήσαμε συναδέλφους και αγωνιστήκαμε μαζί. Να πούμε ότι είμαστε απλοί άνθρωποι, να πούμε ότι έχουμε άγχος, να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και προσπαθούμε αυτό να το κρατήσουμε. Αυτό είναι ένα ταξίδι που έγινε την περίοδο του Μαύρου της ΕΡΤ, από το 2013 μέχρι το 2015 και ουσιαστικά είναι η καταγραφή ενός κομματιού του αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ τότε που αντιστάθηκαν έτσι ώστε να μην κλείσει η ΕΡΤ και να παραμείνει ανοιχτή σε κάθε σημείο της χώρας. Είναι βιωματικό το βιβλίο ή είναι με συνεντεύξεις και άλλες οδηγίες? Είναι βιωματικό, είναι οδηπορικό. Αυτά που κάναμε, πώς βρεθήκαμε. Γιατί όταν έγινε η εισβολή των ΜΑΤ στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, 7 Νοεμβρίου του 2013, έπρεπε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Εμείς, ως Αθηναίοι, ήμασταν εκεί. Έπρεπε να βρούμε κάπου αλλού. Και φτάσαμε μέσα από τον αγώνα μας και εδώ στην ΕΡΤ3 φυσικά και στους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, διεκδικώντας μαζί με τους συναδέλφους που βρίσκονταν εκεί και τις τοπικές κοινωνίες να μείνει ανοιχτή, να κρατηθεί ανοιχτή. Μετά από 2 χρόνια πολύ σκληρής δοκιμασίας σε όλα τα επίπεδα, γιατί πράγματι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, καταφέραμε αυτό να έχει επιτυχία, δηλαδή να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ με τις συνθήκες που επαναλειτουργήσε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτηση, εντάξει. Και να μπορούμε να πούμε ότι η ΕΡΤ παραμένει ανοιχτή, παρέμεινε ανοιχτή σε αυτή τη διετία και παραμένει ανοιχτή ακόμα και σήμερα. Αυτή η διετία εσένα είναι πίσω άκρη. Ήταν περίεργο, θα ακουστεί τώρα για εξήμω. Ήταν τα καλύτερα δημοσιογραφικά χρόνια για μας. Και είναι περίεργο να συζητάς και να λες ότι για σένα τα καλύτερα δημοσιογραφικά, παύλα επαγγελματικά χρόνια, είναι αυτά στα οποία η εταιρεία δεν λειτουργούσε. Λειτουργούσες εσύ ως εργαζόμενος μαζί με τους συναδέλφους, κάνοντας την εταιρεία, τέλος πάντων αυτό το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, φέρνοντάς τον στο επίπεδο που θέλει η ίδια η κοινωνία. Το κλείσιμο της ΕΡΤ είναι μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ο μοναδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που έκλεισε παγκοσμίως και είναι ο μοναδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που επαναλειτουργήσε μέσα από τον αγώνα των εργαζομένων. Για την επαναλειτουργία, για αυτό που είναι σήμερα η ΕΡΤ, μπορείς να σχολιάσεις, μπορείς να πεις τη γνώμη σου, τι διαφορές και τι κουβάλησε αυτή η διετία μέσα στο σήμερα της ΕΡΤ. Άφησε πίσω της μια μεγάλη ιστορία αυτή η διετία. Η επικοινωνία με την κοινωνία. Ένα κομμάτι με την κοινωνία έγινε ο δημοσιογραφικός κόσμος. Εμείς που αγωνιζόμασταν. Και όλοι μας, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί, οι διοικητικοί κλπ. Ήμασταν μια παρέα και κάναμε όλα τα πράγματα μαζί. Θεωρώ ότι αυτό είναι το εχέγγυο του αγώνα, δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε ακόμα και σήμερα. Πρέπει η δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο ραδιόφωνο να είναι η φωνή της κοινωνίας. Αυτό δυστυχώς μέσα από την καθημερινότητα και την συνέχεια
της εξέλιξης αυτής από το 2015 και μετά, το χάσαμε στην πορεία. Και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε. Η κοινωνία είναι το κομμάτι που στηρίζει όλο αυτό το κομμάτι και πρέπει να απευθυνόμαστε σε αυτή, να δίνουμε λόγο σε αυτή, να δίνουμε λόγο στην κοινωνία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.